Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. 25 10 23 1033 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία σας με την εκπομπή. Όπως είπαμε νωρίτερα, μια γειτονιά αλληλεγγύης λοιπόν από την ΕΛΑΗΣ, Unilever ΕΛΑΣ στην Καβάλα, την 5η 25 και την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην πλατεία Καπνεργάτη. Όπως είπαμε, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας με την επιστημονική συνεργασία τόσο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, του Διαιτητικού Συλλόγου Καβάλας και του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας. Έχουμε τη χαρά να έχω στο στούντιο και πρώτη φορά θα συνομιλήσω μαζί του τον πρόεδρο του Διαιτητικού Συλλόγου Καβάλας, τον κύριο Γιώργο Μπουμπούνα. Κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Είστε καλά? Φαντάζομαι ότι και ο Διαιτητικός Σύλλογος Καβάλας συνεργάζεται με τέτοιες δράσεις και αναζητά τέτοιες δράσεις για να βοηθήσετε τους πολίτες και να τους... Οπωσδήποτε. Ο Διαιτητικός Σύλλογος Καβάλας δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση της ΕΕΜ, όταν μάλιστα είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας, να συμμετέχει σε αυτήν τη διοργάνωση που για να εξετάσουν δηλαδή δωρεάν σε μια κινητή οδοντιατρική μονάδα που θα στήσει στην πλατεία του Καπνεργάτη τα δόντια των συμπολιτών μας και τα μαλακά μόρια του στόματος. Βέβαια, τα περισσότερα ιατρία εξετάζουν δωρεάν στα ιατρία τους ασθενείς καβαλιώτες. Όταν δεν κάνουν πράξη, δηλαδή, οδοντιατρική, απλώς για μια εξέταση ή μια πληροφορία, έρχονται δωρεάν. Δωρεάν, έτσι. Δωρεάν οι περισσότεροι συνάδελφοι από εμάς. Βλέποντας και την οικονομική κρίση και το πρόβλημα το οποίο έχει ο κόσμος. Βέβαια, η οικονομική κρίση χτύπησε όλους, αλλά και πριν γινόταν αυτό και τώρα κυρίως είναι πιο. Οι πολίτες, γιατί γι' αυτό το λόγο είστε εδώ, τι ακριβώς θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερχόμενοι στην πλατεία Καπνεργάτη? Εσείς, το κομμάτι σας σε τι θα βοηθήσει, φαντάζομαι στην οδοντιατρική εξέταση? Βέβαια, εμάς οι κύριες ασθένειες δοντιών είναι τεριδόνα και ουλίτιδα. Θα εξετάσουν οι συνάδελφοι θελοντές τους ανθρώπους που έχουν τεριδόνα. Θελοντές, θέλω να το τονίσουμε αυτό. Θελοντές, ναι, ναι. Θα κλείσουν τα ιατρία τους, γιατί Πέμπτη και Παρασκευή είναι εργάσιμες ημέρες. Θα κλείσουν τα ιατρία τους και θα βρίσκουν. Πρωί απόγευμα, άρα αν έχουν κάποιο ραντεβού, θα πρέπει να τα χάσουν ή να τα μεταφέρουν. Θα τα χάσουν ή θα τα μεταθέσουν για να βρεθούν εκεί να εξετάσουν τους συμπολίτες μας. Τεριδόνα και ουλίτιδα. Και τα μαλακά μόρια του στόματος που μπορεί να κρύβουν μια προκαρκινική κατάσταση με ένα καρκίνο, οτιδήποτε. Οι πολίτες είναι ενημερωμένοι έτσι. Γνωρίζουν μένα, βάλω και μένα μέσα. Ναι, για αυτή την εκδήλωση? Όχι, γιατί τι σημαίνει να επισκέφτεσαι σωστά, να επισκέφτεσαι έναν οδοντίατρο ανατακτά διαστήματα, να μην, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Το γνωρίζουν, αλλά φοβούνται να πάνε στον οδοντίατρο. Είστε πάντως, είστε ένα κακό για τους πολίτες. Δυστυχώς, θεωρούμαστε πιο μισθοί γιατροί, που δεν είμαστε, βέβαια, είμαστε καλύτεροι γιατροί, γιατί από εμάς πεθαίνουν ελάχιστοι. Τι κρύβουν αυτές οι ασθένειες των δοντιών, κύριε Πρόεδρε? Για να καταλάβουν λίγο πολύ στο πόσο σημαντικό είναι ότι πρέπει, τουλάχιστον εφόσον δίνεται αυτή η δυνατότητα για μια δωρεάν προληπτική εξέταση, αλλά ας μην πάμε μόνο σε αυτή τη δράση, γενικά το πόσο σημαντικό είναι να επισκέπτεται κάποιος έναν δοντίατρο. Κοιτάξτε, να δείτε, δημιουργεί εκτός από λειτουργικό πρόβλημα όταν δεν έχεις δόντια ή αν τα παραμελήσεις θα χαθούν τα δόντια σου αργότερα. Κανένας όμως δεν το σκέφτει ιδίως. Λέει, έλα μωρέ. Στην αρχή είναι αργότερα. Και ειδικά η ουλίτιδα που μετατρέπει σε περιοδοντίτιδα και δεν δίνει συμπτώματα, δηλαδή πόνο, δεν δίνει. Εκείνη που παραμελεί ο κόσμος και ξαφνικά χάνει τα δόντια του και έχει πρόβλημα αισθητικής, λειτουργικότητας, πέψης και από εκεί και πέρα και ψυχολογικά, όταν δεν μπορεί να χαμογελάσει εύκολα, γιατί με την οικονομική κρίση δεν μπορεί να βάλει και δόντια πια ο άνθρωπος, ο Έλληνας. Εύκολα προσθετική εργασία δεν κάνει πια. Οπότε έχουμε και ψυχολογικά προβλήματα, να χαμογελάει κρυφά. Έχετε προσέξει ότι με την οικονομική κρίση έχουν σταματήσει κάποιες επισκέψεις κάποιων πελατών? Όπως κάθε επάγγελμα και το δικό μας, η κρίση είναι μεγάλη. Οι προσθετικές εργασίες, δηλαδή να βάζει δόντια του λείπουνε του κόσμου, μειωθήκανε αφάνταστα. Έχουμε και το πρόβλημα που μεταφέρουν σε άλλες χώρες. Στις βόρειες χώρες μας. Είχατε βγάλει μία ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Η Ομοσπονδία μας. Η Ομοσπονδία, ναι, ναι. Η Ομοσπονδία, τα προβλήματα που τα γνωστά. Με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ, να βοηθήσουμε τον κόσμο και να του εξηγήσουμε τι σημαίνει να πάει σε κάποιον ο οποίος είναι πιστοποιημένος γιατρός. Καταρχάς, έχει πτυχίο, έτσι, και όχι σε κάποιον. Βέβαια, για κάποιους όταν τίθεται θέμα οικονομικό το ξεχνούν, νομίζω, έτσι. Και όπως επίσης θα πρέπει να πούμε και πόσο σημαντικό είναι αυτό ακριβώς. Τι σημαίνει αν κάνει κάποιο λάθος κάποιος, τι σημαίνει μόλυνση και όλα τα υπόλοιπα, γιατί η μόλυνση είναι το λιγότερο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να κινδυνολογώ. Οδοντίατρη είναι και εκεί, αλλά όταν είναι ένας ευκαιριακός πελάτης που έρχεται, δεν θα τον προσέξει με τον τρόπο που θα προσέξει ο καβαλιώτης, ο Έλληνας συνάδελφος. Έπειτα χρειάζονται πολλές επισκέψεις να πας. Αυτοί τις κάνουν σε ελάχιστες επισκέψεις, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
Εδώ δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια δουλειά εμείς σε 5, 7, 8, 10 επισκέψεις και να γίνει σε μία επίσκεψη και μόνο. Για αυτόν τον λόγο. Τώρα, όταν φτάνει το οικονομικό, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε οικονομικά. Η ποιότητα δουλειά του δεν νομίζω είναι σαν τη ελληνική για του Έλληνε φωτοδιάτρου. Αλλά ο κόσμο, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποια μερίδα κόσμου ρισκάρει, το ξαναπληρώνει βέβαια αργότερα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι έχουν τελειώσει εδώ, αλλά δεν του κρατάει η χώρα. Δεν θέλουν να μείνουν στη χώρα με αυτή τη φορολογία. Συνάδελφοι. Ναι, ναι. Ένα έχω να σας πω, ότι προ-κρίσεως ο διατηρητικός κύκλος Καβάλας είχε 146 μέλη και τώρα μείναν 116. Συνταξιοδοτήθηκαν εσπευσμένα αρκετοί συνάδελφοι και αρκετοί φύγαν στο εξωτερικό. Οικονομική κρίση και μεταφέρθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος κάποιοι συνάδελφοι. Βρίσκουν δουλειές στο εξωτερικό, με δύσκολες συνδίκες και εκεί και πηγαίνουν εκεί τα παιδιά, τα νέα παιδιά. Βλέποντας αυτή την κατάσταση και πάλι είδατε πως προσπαθώ, εγώ τουλάχιστον στην εκπομπή προσπαθώ να αποφύγω να μιλώ για την κρίση, γιατί πολλοί ξέρετε, νομίζω το μεταφέρω και σε εσάς, ότι η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην αγορά και παντού. Ακούγοντας λόγω κρίση, δεν θα τη βρούμε, συμφωνία δεν θα υπάρχει. Μπορεί να πάμε σε εκλογές, μπορεί να πάμε σε δημοψήφισμα, δεν ψηφίζουν εκείνοι. Θα έρθει στη Βούλη μέτρα, δεις, ακούν. Επηρεάζει το κόσμο και προσπαθώ να τα αποφύγω. Όλα όμως. Όσο και να θέλεις, είναι η καθημερινή πρακτική, το βλέπεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Όσο και να προσπαθείς να αλλάξεις το κλίμα, θα σε εξαίρεση. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα βάλουμε και την κυρία Βαλαβάνη στην παρέα μας να μας μιλήσει για τη συγκεκριμένη δράση, για την γειτονιά αλληλεγγύης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι μετά τις διαφημίσεις. Όπως είπαμε, μια γειτονιά αλληλεγγύης από την Ελλαΐς Unilever Ελλάς στην Καβάλα, όπου έχετε τη δυνατότητα την 5η-25 και την Παρασκευή 26 στην πλατεία Καβνεργάτη στην Καβάλα να ενημερωθείτε και θα έχετε τη δυνατότητα επίσης για δωρεάν εξετάσεις. Αλλά καλύτερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μας τα πει η κυρία Μίνα Βαλαβάνη, η οποία είναι εκπρόσωπο της Ελλαΐς Unilever Ελλάς. Κυρία Βαλαβάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Καβάλα. Κάνετε, καλά είστε. Πολύ καλά. Έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καβάλας, τον κύριο Μπουμπούνα, ο οποίος μας είπε για τη δυνατότητα την οποία θα έχει ο κόσμος τις δύο ημέρες αυτές στη γειτονιά αλληλεγγύης να έχει δωρεάν προληπτική οδοντιατρική εξέταση. Ας πάμε όμως στη δική σας δράση και αυτή την πολύ ωραία δράση όπου έχει την ανάγκη ο κόσμος. Συζητούσαμε, να σας βάλω λίγο στην κουβέντα, συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Μπουμπούνα εν μέσω κρίσης πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι μια τέτοια δράση και πόσο θα την αγκαλιάσει ο κόσμος και με τη σειρά του βέβαια ο Δήμος Καβάλας και οι υπόλοιποι σύλλογοι οι οποίοι συμμετέχουν και πήραν τη δική σας αυτή δράση και την αγκάλιασαν με την δική τους συμβολή. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε και την ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Μπουμπούνα όπως και τον κύριο Κροκίδη που είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, γιατί πρέπει να πω ότι και ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Οδοντιατρικός μας δίνουν και εθελοντές. Είναι σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό. Από την πρώτη στιγμή ήταν πάρα πολύ θετική και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί χωρίς την επιστημονική του συνεργασία θα ήταν αδύνατον, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ιατρικές πράξεις. Αυτό το οποίο θα κάνουμε, η Καβάλα είναι ο δεύτερος σταθμός μας, είναι στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουμε σαν εταιρεία. Επειδή πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον έχω παρατηρήσει ότι πολλά πράγματα γίνονται στην Αθήνα, αλλά στη Βόρεια Ελλάδα για κάποιο περίεργο λόγο, κατά τη γνώμη μου, δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Αποφασίσαμε φέτος να ξεκινήσουμε όλες τις δράσεις μας από τη Βόρεια Ελλάδα. Πήγαμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο και ήρθαμε τώρα στην Καβάλα. Θα είμαστε αύριο και την Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 2 και μετά πάλι το απόγευμα 6.30 για τις εξετάσεις χοληστερίνης. Θα είναι μόνο το πρωί γιατί είναι η φύση των εξετάσεων, αλλά θα έχουμε το βανάκι της AIM που θα γίνονται οι οδοντιατρικές εξετάσεις μέσα ένα ειδικά διαμορφωμένο και ακριβώς επειδή όπως είπα έχουμε εθελοντές γιατρούς από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο θα γίνονται οι εξετάσεις από εκείνους, προληπτική ιατρική για μικρούς και μεγάλους. Και θα έχουμε και εξετάσεις οστεοπόρωσης για
σκελετικής υγείας για την ακρίβεια. Γιατί συνεργαζόμαστε και με το Σύλλογο Πεταλούδα, που είναι πολύ δραστήριοι. Και πολλές άλλες δράσεις, θα έχουμε και δωρεάν παγωτά, γιατί είναι καλοκαιράκι και μπορεί ο κόσμος να έρθει και να δροσιστεί. Και βέβαια είναι σημαντική η πρόληψη. Συγγνώμη, τι είπατε? Και είναι βέβαια σημαντική και η πρόληψη και οι εξετάσεις αυτές, οι οποίες γίνονται δωρεάν, έτσι, να το πούμε για ακόμη μια φορά, να γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτές τις δύο ημέρες θα έχετε δυνατότητα για δωρεάν εξετάσεις. Ναι, συγγνώμη, δεν το ανέφερα αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό είναι και το αν θέλετε, το νόημα των δράσεων, γιατί πολλές φορές εμείς θεωρούμε ότι φυσικά είναι καλό, γιατί θα συνεργαζόμαστε και με το Δήμο, θα δώσουμε και στο κοινωνικό παντοπολείο τρόφιμα και άλλα προϊόντα, αλλά και θα υποστηρίξουμε και το Ίδρυμα Μέριμνα για το ειδικό παιδί. Για κάθε συμμετοχή ένα ευρώ. Ναι, για κάθε φορά που απλά δεν χρειάζεται να κάνει κάτι κάποιος, απλώς να περάσει από το περίπτερο του ΝΤΑΒ εκεί και να υπογράψει ότι υποστηρίζει αυτό. Δεν θέλουμε δηλαδή ο κόσμος να δώσει κάτι, εμείς θα το δώσουμε. Αλλά όπως είπατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί καλό είναι, εντάξει, να προσφέρουμε και υλικά αγαθά, αλλά το βασικότερο είναι η πρόληψη στην κρίση πηγαίνει πίσω. Δηλαδή ο κόσμος δεν, λόγω στενότητος, δεν μπορεί να κάνει κάποιες προληπτικές εξετάσεις και παραμελεί την υγεία του, το οποίο όπως ξέρουμε είναι η βάση, η πρόληψη είναι η βάση της υγείας. Και γι' αυτό πραγματικά ευχαριστώ, εκτός εντωμεταξύ από τους ιατρικούς συλλόγους, πρέπει να ευχαριστήσω και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Περιφέρεια Καβάλας, που με τις νοσηλεύτριες Σαμαρίτες που θα είναι αύριο εκεί και την Παρασκευή θα κάνουν τις εξετάσεις της χοληστερίνης. Ούτε να ακούγατε πραγματικά την κουβέντα μέσα. Αυτά τα οποία λέτε ήταν αυτά τα οποία συζητούσαμε και τον κύριο Πρόεδρο Ευρώ. Εδώ, ακριβώς αυτά τα οποία λέτε, ότι είναι σημαντικό σε αυτή την εποχή όπου την κρίση πλέον η λέξη είναι Ελλάδα κρίση. Νομίζω ότι αυτό, αν κάποιος δώσει ένα τίτλο, Ελλάδα κρίση ή κρίση στην Ελλάδα. Λοιπόν, ότι χρειάζονται τέτοιες πρωτοβουλίες όπως η δική σας, σε συμπαράσταση με ευαισθητοποιημένους ανθρώπους όπως είναι και οι σύλλογοι, και μεταξύ αυτών και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καβάλας, όπου αυτές οι δράσεις, δύο άτομα μαζί ενώνονται εθελοντικά και βοηθούν το κοινό, τους πολίτες, οι οποίοι έχουν ανάγκη περισσότερο αυτό το διάστημα, κύριε Βαλοβάνη. Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, και ο κύριος Μπουμπούνας και ο κύριος Κοκκίνης, δηλαδή όλοι, και ο κύριος Ραμανίδης που μίλησα, όλοι ήταν, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ήταν ενθουσιώδεις και σωστοί από την αρχή και μας βοηθάνε και εμάς να κάνουμε πιο σωστή την οποιαδήποτε δράση κάνουμε. Γιατί, όπως είπα, ιδιαίτερα όταν είναι ιατρικές πράξεις, πρέπει κανείς να έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για να γίνουν σωστά και να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Δηλαδή να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να κοιτάει την πρόληψη στην υγεία του και να μπορεί να ζει υγιής και ευτυχισμένος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατρέ, κύριε Βουλούνα. Έτσι είναι, έτσι. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Βαλαβάνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Την κουβέντα μας βέβαια... Ελπίζω να σας δω και αύριο. Εγώ απόψε ταξιδεύω, έφερα πάνω σε λίγο, θα φύγω. Θα τα πούμε και αύριο, ελπίζω να έχουμε και καλό καιρό, γιατί κάτι είδα για νεφώσεις, αλλά ελπίζω ο ήλιος να μας κάνει τη χάρη και να είναι λαμπερός και την Καβάλα και να περάσουμε πέραν από τις εξετάσεις, να περάσουμε και όμορφα. Κοιτάξτε, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά βλέπω και εγώ τώρα τον καιρό, δίνει κάποιες βροχούλες, αλλά παρόλα αυτά και με βροχή θα είμαστε εκεί όλοι και η δημοσιογραφική ομάδα του ΕΝΑ, και ο Σύλλογος Οδοντιατρικός, όπως ο Ιατρικός, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Παράδειγμα της Καβάλας και όλοι οι Καβαλιώτες να αγκαλιάσουν αυτή τη δράση. Και είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε το Ίδρυμα Αγία Μαρίνα, το οποίο έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Σας το λέω και εγώ που είμαι από την περιοχή. Μίλησα και με τον κύριο Πεταλωτή, μίλησα και με την κυρία την υπεύθυνη εκεί. Έχει σοβαρό πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο δίνεται περισσότερο. Ναι. Και είναι ένα ίδρυμα το οποίο έχει κάποια προβλήματα, τα οποία, τέλος πάντων, αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Και μόνο και κοντά. Η πρωτοβουλία αυτή, η δική σας, ένα ευρώ για κάθε συμμετοχή, χωρίς να κάνει τίποτα ο κόσμος, απλά να βρεθεί στο περίπτερο, στο σημείο εκεί που είναι η ΤΑΒ, νομίζω εντάξει, αυτό φτάνει. Είμαστε αρκετοί χιλιάδες,
Ελπίζουμε λοιπόν να έρθουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παραμάνη. Ναι, είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε και από κοντά. Να είστε καλά, και χαίρομαι που σας ανέβω, γιατί έχω και καιρό να έρθω στην Καβάλα. Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, άρα, με εσάς βοηθούς και με την πρωτοβουλία της Ελλαδής Unilever να κάνει αυτή τη δράση, εθελοντές από εδώ, τη δράση της εταιρείας, άρα νομίζουμε θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, κύριε Πουπούνα, έτσι. Εγώ θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να έρθει, να μην φοβηθεί. Τι να φοβηθεί, εντάξει, θα ξεχάσουμε για λίγο το φόβο εκείνο του... Εγώ λέω συνεχώς ότι οι οδοντίατροι έχουμε φάτσα κακών, δεν είμαστε κακοί. Να έρθουν να εξετάσουν... Σας φοβόμαστε, δεν είναι ότι είστε κακοί, αλλά είστε... Είναι η φύση το επάγγελμα, τέτοια, εντάξει, το επάγγελμα το οποίο μόνο με νάρκωση μπορούμε να δούμε σε εσάς που αναστιεύουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαστε καλά, εδώ και εγώ αύριο και μεθαύριο το ένα channel, εννοείται. Και θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια άλλη στιγμή να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα μέτρα αυτά και την κρίση, την οποία, μάλλον τη συμφωνία η οποία τρέχει. Να δούμε μετά και τα προβλήματα και των οδοντιάτρων, όπου και εσείς έχετε πρόβλημα όπως όλοι μας. Όπως όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.